τον γνωρίζετε ότι στο Ηράκλειο υπάρχει μία βιβλιοθήκη με 4.000 τίτλους βιβλίων. Η Εύη Σπανού, δεν υπάρχει πιο κατάλληλη δημοσιογράφος ρεπόρτερ για να μας παρουσιάσει αυτό το θέμα. Πού τα βρίσκεις, πες μου. Τα βρίσκω στη Δανειστική Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννου και βρίσκομαι εδώ μέσα στη βιβλιοθήκη. Πίσω μου βλέπεις βιβλία, δεξιά, αριστερά, παντού. 4.000 βιβλία μπορεί να βρει κανείς εδώ πέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί, Νίκο, έχω δίπλα μου κυρίες οι οποίες αγαπούν το σύλλογο, αγαπούν τη γνώση και όπως φαίνεται θέλουν να τη μεταλαμπαδεύσουν. Στα αριστερά μου, λοιπόν, έχω την κυρία Δέσποινα Μαραγκάκη. Είναι η πρόεδρος του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννου και θέλει να μοιραστεί μαζί μας δύο προτάσεις έτσι για το σύλλογο. Τι είναι αυτός ο σύλλογος? Καλησπέρα σας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Ιωάννη ιδρύθηκε το 1999, εδώ και 20 χρόνια δηλαδή δραστηριοποιείται στο προάστιο, στο ομώνυμο προάστιο. Οι δράσεις που μπορούμε να πούμε ότι αναπτύσσει αφορούν πάντα τον εθελοντισμό, βασισμένες στον εθελοντισμό, και αφορούν περιβάλλον, αφορούν αλληλεγγύη, αφορούν πολιτισμό. Εκδίδουμε εφημερίδα, τριμηνιαία εφημερίδα. Προσπαθούμε να στήσουμε αυτήν εδώ τη βιβλιοθήκη. Συνεργαζόμαστε με το Δήμο Ηρακλείου. Κυρία Μαραγκάκη, και προωθούμε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Παρακαλώ. Να σταθούμε λίγο στον αριθμό των βιβλίων. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι 4.000 βιβλία μέσα σε μία συνοικιακή βιβλιοθήκη. Κακά τα ψέματα. Είναι κατόρθωμα. Ναι. Δίπλα μου, έτσι, ακριβώς. Δίπλα μου έχω την κυρία, την εθελόντρια, που μαζί με άλλα τρία άτομα ακόμα αρχιοθετούν τη βιβλιοθήκη μας, όπου θα σας μιλήσει αναλυτικά. Και οι τίτλοι των βιβλίων είναι ακόμα περισσότεροι. Έκπληξη, έτσι. Είναι πάνω από 4.000 τίτλοι. Και η κυρία Βελεγράκη. Μάλιστα, να πάρει το λόγο. Θα σας μιλήσει αναλυτικά, γιατί. Έτσι, ακριβώς. Έτσι, έτσι. Κυρία Βελεγράκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ξεκινήσω με μία φράση που είχε πει ο μεγάλος συγγραφέας της Γαλλίας, ο Βίκτορ Ουγκό, που λέει ότι όπου ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μία φυλακή. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσουμε εμείς σήμερα ότι όπου ανοίγει μία βιβλιοθήκη, ολιγοστεύει το κακό στον κόσμο. Έτσι, κάπως έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε κι εμείς η ομάδα της βιβλιοθήκης, η οποία ξεκίνησε από δύο μέλη και σήμερα αριθμεί 4. Γνωρίζοντας λοιπόν η ομάδα της βιβλιοθήκης την επιθυμία και το στόχο του Συλλόγου του Αγίου Ιωάννου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννου, για την δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, με σκοπό προκειμένου αυτή η δανειστική βιβλιοθήκη να συμβάλλει στην πνευματική και πολιτιστική αναβάθμιση των κατοίκων του προαστίου μας και όχι μόνο, αποφασίσαμε εμείς η ομάδα, δύο μέλη στην αρχή, να ασχοληθούμε με την οργάνωση, την αρχιοθέτηση και την καταγραφή των βιβλίων. Μάλιστα. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε ποια είναι η απήχηση που έχει η βιβλιοθήκη στους κατοίκους και όχι μόνο εδώ της περιοχής. Δηλαδή έρχονται παιδιά, δανείζονται βιβλία. Μετά, Νίκο, θα μας μιλήσει και η κυρία που βρίσκεται δίπλα μου για την παιδική λέσχη, που είναι πολύ σημαντική και πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα όμως η κυρία Βελεγράκη να μας απαντήσει, μιας και είναι θελόντρια, πώς βλέπετε να αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτή την όμορφη κίνηση που έχετε κάνει? Με πολύ ευχαρίστηση έρχεται κόσμος και παιδάκια που λέτε, αν και είναι στην αρχή. Δηλαδή, δεν είναι ένας μήνας που ξεκίνησε ο δανεισμός, γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί η καταγραφή των βιβλίων. Αλλά μέχρι τώρα είναι πολύ σημαντική η προσέλευση του κόσμου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και τους ευχαριστούμε όλους. Οι οποίοι έρχονται και δανείζονται και... Θα ήθελα να μας πει και δύο λόγια, γιατί λόγω κορονοϊού τα βιβλία, όπως μάθαμε πριν από λίγο, Νίκο, απολυμαίνονται, έτσι ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ο επόμενος αναγνώστης. Θέλετε να μας πείτε δύο? Ναι, έχουμε αποφασίσει λοιπόν πρώτα απ' όλα κατά το δανεισμό τηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΗ. Απαραίτητα αυτό, απαρέγκλητα. Επίσης, όταν επιστρέφεται ένα βιβλίο, έχουμε κάποιο κουτί, το οποίο έχουμε απολυμάνει. Μάλιστα. Θα βάζουμε μέσα το βιβλίο που επιστρέφεται. Θα παραμένει επί 72 ώρες
Και μετά θα μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Μάλιστα. Εύη, να ακούσουμε και μία τοποθέτηση και από την άλλη κυρία που έχει. Βέβαια. Στα δεξιά και η κυρία Αθηνά Σφακάκη είναι συντονίστρια της παιδικής λέσχης και θα θέλω να μας πείτε δύο λόγια για την παιδική λέσχη και πώς εσείς έχετε δει όλα αυτά τα χρόνια να αποτελείτε από παιδιά και πώς τα παιδιά, τι feedback σας δίνουν. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η συνεργασία μου... Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η συνεργασία μου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Ιωάννη καταγράφει ήδη 8 χρόνια. Ξεκινήσαμε με ξαναγήσεις, περιηγήσεις, ομιλίες. Και πέρυσι με την πρόεδρο σκεφτήκαμε να ιδρύσουμε την Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης. Έχετε και κάποια... Ξεκινήσαμε λοιπόν με το βιβλίο «Στα παλάτια της γνωσού» του Νίκου Καζαντζάκη. Λόγω του όγκου του βιβλίου φωτοτυπούσαμε ορισμένες σελίδες, τις οποίες έφεραν τα παιδιά, το καθένα τις δικές τους σελίδες. Δεν ανταλλάσσανε τα παιδιά μέσα στην αίθουσα χαρτιά ή γραφική ύλη. Συζητούσαμε πάνω σε αυτά που διαβάζανε τα παιδιά. Και στη συνέχεια τα παιδιά κάνανε έργα σχετικά με το ό,τι είχαμε διαβάσει και ό,τι ελέγχθη στην αίθουσα. Μάλιστα. Έγιναν και προβολές PowerPoints σε ορισμένα θέματα όπως τα διαμερίσματα του ανεκτόρου της γνωσού. Λόγω των διαλέξεων που έχω μια μεγάλη συλλογή PowerPoints, ερώτηση. Είχα την ευχαίρεια να δείξω στα παιδιά. Νίκο, πρέπει να δεις αυτά τα πολύ όμορφα έργα. Βέβαια. Ζωγραφιές να σας δείξω. Εδώ έχουμε μία ζωγραφιά. Ο δημιουργός επιγράφει μεταφορά πραγμάτων στην Αίγυπτο από τους κεφτή. Μάλιστα. Αφορμή αυτής της ζωγραφιάς υπήρξε η επεξήγηση της ονομασίας «Κεφτή» που πανέμορφες δράσεις. Συγχαρητήρια. Και... Να δούμε και την άλλη εικόνα, να τρέξουμε λίγο. Επίσης, έχουμε ένα λεπτό. Επίσης, θα σας δω και την άλλη Βέβαια. Ζωγραφιά. Ο πρίγκιπας, Βέβαια. Ναι, ναι, ο πρίγκιπας με τα κρίνα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τα παιδιά έρχονται εδώ, διαβάζουν και μετά αυτό που έχουν διαβάσει μπορούν να το αποτυπώσουν σε ένα χαρτί. Πολλά συγχαρητήρια. Για παιδιά ηλικίας... Τα παιδιά μας πέρυσι ήταν Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού. Φέτος προγραμματίσαμε την έναρξη λειτουργίας της Λέσχης την 5η 1η Οκτωβρίου και θα ξεκινήσουμε με ορισμένες παραγράφους Μάλιστα, και σελίδες από το βιβλίο «Ιστορία της Κρήτης» του Θεοχάρη Δετοράκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή λοιπόν, αρχή, καλό ξεκίνημα. Σε αυτές τις δράσεις και σε αυτές τις πρωτοβουλίες θα είμαστε δίπλα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, της σεζόν Εύη Φεύγης. Θέλω η σημερινή εκπομπή να κλείσει με μια όμορφη εικόνα. Όμορφη εικόνα από το Ηράκλειο. Φεύγεις, Νίκο, έχεις τα χαιρετήσματα όλων των κυριών εδώ και πολλές ευχαριστίες. Θα έρθω να δανειστώ βιβλία. Κλείνει η σύνδεση, όμορφη εικόνα από την Εύη Σπανού σε 20 λεπτά.